Μηνύματα αγάπης, ανθρωπιάς και συμπαράστασης μετέφεραν στους ηλικιωμένους του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων εργαζόμενοι της Αιτζίαν που συμμετείχαν στην εθελοντική δράση, η οποία υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 8 πόλεις. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων, εθελοντές, εργαζόμενοι της Αιτζίαν, για να πραγματοποιήσουμε μία δράση που αγαπάμε πολύ, μαζί με το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή, να βρεθούμε κοντά σε ανθρώπους που αυτές τις μέρες δεν έχουν τους αγαπημένους τους κοντά, να περάσουμε χρόνο μαζί τους. Εδώ αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι πολύ όμορφο για όλους αυτούς που φιλοξενεί το Ίδρυμα, που χρειάζονται την αγάπη μας, την υποστήριξή μας και τη συμπαράστασή μας. Θεωρώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτές οι πράξεις αγάπης θα πρέπει να αποτελέσουν και ένα πρότυπο, ένα παράδειγμα και σε άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν για τη φροντίδα και την αγάπη τους ηλικιωμένους. Οι εθελοντές χάρισαν στιγμές χαράς στους ωφελούμενους με τους οποίους πέρασαν δημιουργικό χρόνο τραγουδώντας και κατασκευάζοντας στολίδια εμπνευσμένα από τη συλλογή έργων τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια, ειδικά προσαρμοσμένα για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και με προβλήματα άνοιας. Στη συνέχεια θα τραγουδήσουμε μαζί τους και στο τέλος θα τους χαρίσουμε δώρα για να τους κρατήσουν ζεστούς. Θέλω να ευχαριστήσω την Τζίαν για τη μεγάλη χαρά που προσφέρει στην τρίτη ηλικία, στους παππούδες. Αυτή η κίνηση με την Τζίαν ήταν μια κίνηση συμπαράστασης και αγάπη προς την τρίτη ηλικία. Ήρθαν από Αθήνα και εκπλαγήκαμε γι' αυτό. Ήταν πολύ ωραία η όλη διοργάνωση. Κάνουμε κατασκευές με τους ηλικιωμένους μέσα. Είναι δωράκια που θα μείνουν στους ίδιους. Έχουμε πάρα πολύ χαρά, νομίζω ότι η εικόνα το δείχνει και ευχαριστούμε θερμά για την όλη δράση. Τα μέλη του Aegean Santa Crew βρέθηκαν και στο Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων, προσφέροντας δώρα τα οποία επιμελήθηκαν τα μέλη της εθελοντικής ομάδας εργαζομένων της Aegean και συσκευάστηκαν με αγάπη λίγες ημέρες πριν το ταξίδι. Ήταν η δεύτερη δράση αγάπης που υλοποιήθηκε στα Χανιά. Προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των παιδιών, να περάσουμε χρόνο μαζί τους, ειδικά σε αυτά τα παιδιά που τους λείπει η προστασία και η φροντίδα, με πολύ χαρά θα βρεθούμε μαζί τους. Οι εθελοντές της Αιτζίαν ανανέωσαν το ραντεβού τους στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα για τον επόμενο χρόνο.